Είστε δύο κρύοι, πω πω τι θα γίνεται σπίτι με δύο κρύους. Τι πιστεύεις ότι γίνεται? Λοιπόν, έχω πει για σας το εξής. Λέω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ζευγάρι. Γιατί? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια που σε ξέρω, μέσα από τις εκπομπές σε παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια και σε θαυμάζω πολύ σαν παρουσιάστρια. Και όταν σε γνώρισα από κοντά, είσαι μια γυναίκα που γουστάρεις ακόμα τον άντρα σου. Να σου το πω πολύ απλά. Ναι. Μου δίνεται την εντύπωση ότι είστε αυτό το ζευγάρι. Και ξέρεις πώς το χαίρομαι. Τον θαυμάζεις. Θυμάμαι, είχαμε μια εκδήλωση εδώ στο Έψιλον. Κάπου μας είχαν μαζέψει κάτι να μας μιλήσουν, δεν θυμάμαι ακριβώς τι, και σε βλέπω πολύ καλά ντυμένη. Και μου λέει, ξέρεις, λέω, πολύ ωραία ντυμένη είσαι. Λέει, σήμερα γιορτή ο άντρας μου. Έχω φέρει γλυκά, πάντα ντύνομαι καλά, ξυπνάω. Εμένα αυτά παραδοσιακά μου αρέσουν. Και πολύ χαίρομαι τη σχέση που έχετε, αλήθεια. Κοίτα. Και από τα λίγα ζευγάρια του χώρου που είστε μαζί και έχετε παραμείνει και είστε πολύ καλά. Ναι, μαζί. Γιατί έχουμε ζωντανή σχέση. Αυτό. Η ζωντανή σχέση είναι ουσιαστική σχέση, δηλαδή έχει τους καυγάδες της. Λογικό. Καταλαβαίνεις, χαμός, δύο κρυάρια. Και τις πολύ μεγάλες αγάπες της. Πιστεύω ότι τσακώνεστε. Δεν είναι μια ευθεία γραμμή, δηλαδή όταν αγαπιόμαστε στα πατώματα, τον καυγαδίζουμε χαμός. Κοιμάστε άλλα καυγάδια όταν τα καυγαδίζετε, είμαι σίγουρη. Όχι, όχι. Στο ίδιο αυτό πλάτι. Απαγορεύεται, όμως. Απαγορεύεται. 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 Να το ξέρεις για τον άντρα σου αύριο. Ναι. Δεν υπάρχει, ό,τι και να γίνει, μα να θέλεις να μαλλιοτραβηχτείς. Να μην πάρω. Όταν έρθει η ώρα, γύρνα την πλάτη στο κρεβάτι σου, κυρία μου. Και εκείνος. Έτσι είναι. Διότι αλλιώς θα απομακρύνονται τα ζευγάρια. Με τίποτα. Και είδα που φτάσαμε να μου παίρνει συνέντευξη καινούριου. Είδες τι κάνω. Αυτά είναι τα κόλπα που θέλει μάλι. Αυτά είναι τα κόλπα που θέλει μάλι. Να είσαι εδώ, αντί να σου παίρνω εγώ να μου παίρνει εσύ συνέντευξη. Μ' αρέσει, ξέρεις πόσο θα μου άρεσε. Δεν δίνεις συνεντεύξεις συχνά. Δίνεις πάρα πολύ σπάνια. Περιοδικά νομίζω κάνεις ένα το χρόνο. Τα προσέχω όλα, να ξέρεις, δικά σου. Και τηλεοπτικά δίνεις μία το χρόνο. Κι όμως έχεις τόσα πολλά πράγματα να πεις, που θα ήθελα πολύ μια φορά να έρθω να κάτσω εδώ και να κάνουμε... Τι να πω πια, μωρέ, με τον ίδιο άντρα κοντεύω 20 χρόνια. Αυτό, το μυστικό. 20 χρόνια με τον ίδιο άντρα, ίδια δουλειά κάνω. Τι να άλλο να πω πια, πόσες συνεντεύξεις, δεν βαριέται ο κόσμος. 20 χρόνια με τον ίδιο. Τι να πω για τον Ευαγγελάτο, πάλι ξέρει, είναι ο άντρας μου. Τι να κάνω, τι να του πω άλλο. Ναι, αλλά εγώ σας χαίρομαι που σας βλέπω χέρι-χέρι. Τα Σάββατα καμιά φορά τους βλέπω στην Κηφισιά με τα παιδάκια τους και θα σε ρωτούσα λοιπόν, πες ποιο είναι το μυστικό 20 χρόνια να είστε έτσι. Δεν θα σου δώσω συνέντευξη, Κατερίνα καινούριου. Ήρθες εσύ εδώ για να δώσεις εσύ σε εμάς συνέντευξη. Δεν υπάρχει αυτό, ξέχασέ το. Λοιπόν, δεν έχω άντρα, τι να πω. Άμα τον γνωρίσω, θα έρθω εδώ και θα σου πω τα πάντα.